Κοιτάξτε, δεν ξέρω τα στοιχεία του κυρίου Αμυρά. Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός του δεν είναι εδώ για να απαντήσει όπως έπρεπε να κάνει. Τον άκουσα προσεκτικά. Όμως δεν ψεύδονται ούτε οι δήμαρχοι, ούτε οι επιτροπές των κατοίκων των πυρόπληκτων στη Βόρεια Εύβοια, ούτε οι μαζικοί φορείς, ούτε οι ίδιοι οι δασεργάτες, ούτε οι ίδιοι της πυροσβεστικής, γιατί συναντήθηκα με όλους αυτούς. Με τους κτηνοτρόφους επίσης, τους μελισσοκόμους, με άλλους εργαζόμενους που ζουν, παλεύουν, ματώνουν σε αυτόν τον τόπο. Τα λίγα αντιδιαβρωτικά έργα που έγιναν μέσα σε ένα χρόνο δεν καλύπτουν στοιχειωδώς το πρόβλημα που δημιουργείται από τις συνεχείς βροχοπτώσεις όλο το χειμώνα που συνεχίζονται ακόμα μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Αντίθετα, δημιουργούν και κατολιστήσεις και θα πρέπει η κυβέρνηση να επιληφθεί του θέματος. Το ζήτημα με τους δασεργάτες, για παράδειγμα, και τους ρετσινάδες, που υποσχέθηκε για 7 χρόνια ότι θα τους πάρει να δουλέψουν μέσα στο δάσος, δεν έχει προχωρήσει, δεν έχει προχωρήσει για όλους. 200 από τους 700 περίπου είναι εκτός εντελώς. Επίσης είναι άλλοι άνθρωποι που έπρεπε να συνταξιοδοτούν ή συνταξιδοτούν σε 2 χρόνια και επίσης εκκρεμεί η επίλυση του ζητήματος και μου το θέσαν και έχουμε ξεχωριστή ερώτηση από τους βουλευτές μας εδώ για να επιληθεί το ζήτημα. Γιατί φτάνουν στη συνταξιοδοτική περίοδο και κυρίως δεν έχουν μπει μέσα στο δάσος για να το καθαρίσουν. Και τα καμένα και τα καθαρά. Γιατί αυτοί το ξέρουν και εθελοντικά ζητάνε και να δουλεύουν βέβαια και να πληρώνονται όπως αρμόζει με πλήρη δικαιώματα. Άρα όλα αυτά είναι ένα σύνολο μέτρων. Αν θέλουμε να επιλύσουμε, μιας και φτάνουμε πάλι στην αντιπυρική περίοδο, ποια αντιπυρική περίοδο, είμαστε μέσα ήδη, τέλειωσε ο Μάης, μπαίνει ο Ιούνις. Αν θέλουμε να λύσουμε προβλήματα μετά πλημμυρών, βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων αργότερα, θα πρέπει τώρα να πάρθουν μέτρα. Ενίσχυση πυροσβεστικής, επίλυση των αιτημάτων των κατοίκων, τα έχει η κυβέρνηση, μένει να τα υλοποιήσει.